ιδανικές οι καιρικές συνθήκες. Η διαδρομή είναι απαράμιλης ομορφιάς. Τόσο πολύ που ξεχνιόμουν. Περνούσαν οι ώρες χωρίς να καταλάβω. Κοιτούσα γύρω μου. Και αυτό που είπα και το πρωί. Η Αλίκη ζει στη χώρα των θαυμάτων και εμείς οι αθλητές ήρθαμε στη χώρα της Αλίκης. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια σε όλους τους, σε αυτούς που βοηθήσανε για τον αγώνα. Είδα ότι έγινε φοβερή δουλειά. Ανοίξανε πάρα πολύ τα μονοπάτια. Τέτοιο έργο δεν έχω ξαναδεί στην Ελλάδα να έχει γίνει. Μακάρι αυτό να είναι κίνητρο και για όλους. Συγχαρητήρια σε όλους τους εθελοντές, ήταν φοβεροί. Και πρόνομα να τα καταστήσει ο αγώνας. Λοιπόν, είστε ένας υπέροχος άνθρωπος, το ξέρω μας, έχουμε γνωρίσει σε άλλους αγώνες. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή για μας που ήσουν εδώ. Και φυσικά πάρα πολύ μεγάλη χαρά μας να σημειώσεις μια τέτοια επίδοση. Άγγελε, 10 ώρες και 48 λεπτά και 42 λεπτά. Όχι διάφορα πράγματα. Ποια ήταν η σκέψη που κυριάρχησε στο μυαλό σου? Ήταν κάποιο πρόσωπο αγαπημένο σου? Ήταν μια ιδέα? Ήταν κάτι? Τι ήταν αυτό που σκεφτόσουν, που κυριαρχούσε τις σκέψεις σου όταν έτρεχες? Τελευταία μου τύχε και στον Όλυμπο αυτό. Κάποια στιγμή αισθάνομαι μοναξιά μέσα στον αγώνα, έντονη μοναξιά. Ίσως ο λόγος είναι ότι είναι έγκυος η γυναίκα μου και σε λιγότερο από ένα μήνα περιμένουμε παιδάκι. Το μυαλό μου ήταν εκεί και τους αφιερώνω τον αγώνα. Ο Νίκος λοιπόν αφιερώνει τον αγώνα στη ζωή την ίδια. Στην ίδια τη ζωή. Να του ευχηθούμε να έχει ένα γερό παιδί και να έχει μια εύκολη εγκυμοσύνη και στη συνέχεια μια καλή γέννα η γυναίκα σου, που τη λένε. Ελευθερία. Πάντως έχεις μαντικές ικανότητες. Γιατί περιμένουμε κοριτσάκι και θα το βαφτίσουμε ζωή. Λοιπόν, τις πιο καλές μας ευχές στην Ελευθερία και σε σένα για ένα γερό παιδί που θα μοιάζει στην αγωνιστικότητα, στη ζωή, στον πατέρα και φαντάζομαι και στη μητέρα που έχει ωραίο όνομα Ελευθερία. Να ξεκουραστείς ως λίγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πάλι.